με αγγίζει αυτό το τραγούδι. Λένε ότι από όλες εσείς μας η όσφρηση είναι η πιο δυνατή. Ισχύει, αλλά για μένα υπάρχουν τραγούδια που με μεταφέρουν κατευθείαν σε χρονικές περιόδους της ζωής μου που... Όχι, θέλω να μου την πεις, συγγνώμη. Ποια είναι αυτή η χρονική γιατί περίοδος. Θέλω να μου θέλουμε πεις να αυτό χρονιάρα μέρα. Που μόλις άρχισε το... Γιατί είναι πολύ συγκινητικό. Λέω ότι αυτό το τραγούδι της έλεγα της Βίκης, ότι κυκλοφόρησε το 1995. Εγώ μόλις είχα πρωτοκατέβει στην Αθήνα, δεν ήξερα άνθρωπο εδώ. Από τη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που έλεγα δεν θα πατήσω ποτέ το πόδι μου, γιατί δεν. Είχα μάθει τη γειτονιά μου εκεί, η Θεσσαλονίκη. Αφήνοντας όλους τους φίλους λοιπόν, είχα έρθει εδώ. Και έτσι λίγο είχα μετακομίσει σε ένα πολύ μικρό σπιτάκι, στον πρώτο όροφο, που έτρεμα κιόλας, γιατί είχα ακούσει και τόσα για την Αθήνα. Μην μπει κανείς, και ήμουνα μόνη με ένα σκύλο και ένα διθέσιο καναπέ. Χωρίς φίλους, Χριστούγεννα ήταν, θυμάμαι, και μου θύμισε τη στιγμή που έκλαιγα μόνη μου, γιατί δεν είχα κανέναν γύρω μου, που για μένα τα Χριστούγεννα σημαίνουν τόσα πολλά. Και πάντα θυμάμαι αυτό την περίοδο της ζωής μου και της προσαρμογής μου σε αυτή την πόλη, με αυτό το τραγούδι, αυτές τις γιορτινές μέρες, κάθε φορά, τη μοναξιά. Είναι αλλιώτικη η σιωπή χωρίς παρέα. Γιατί είναι διαφορετική σιωπή που επιλέγεις εσύ και διαφορετική που αναγκάζεσαι στο τέλος της ημέρας. Τέλος πάντων, τα χρόνια πέρασαν, καμιά τριανταριά περίπου, και Χριστούγεννα πια δεν είμαι μόνη, είμαι ευτυχισμένη. Έχω και τριθέσιο καναπέ, έχω δύο σκυλιά, έχω ανθρώπους γύρω μου που αγαπάω. Και όλη την Ελλάδα να σε αγαπάει. Και τέλος πάντων, σημασία έχει πραγματικά η διαδρομή μας, παιδιά, και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό που θέλω να πω, για να φύγουμε από αυτό το κομμάτι το δικό μου, είναι το ότι, Λευτέρη, ξέρεις, ήμουν ένας άνθρωπος που προσπαθούσα μονίμως, θυμάμαι το φίβο αυτό πάντα να μου το λέει, γιατί το κάνεις αυτό, δεν το καταλάβαινα. Θα σου πω το εξής, όταν βλέπω πια ανθρώπους γύρω μου που προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τους άλλους να γελάνε, να τους πειράζονται, να είναι φοβερά, ξέρεις, πειραχτήρια και όλα αυτά, μου θυμίζει κομμάτια του εαυτού μου. Είναι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλες ανασφάλειες και μεγάλες ευαισθησίες και προσπαθούμε μέσα σε όλο αυτό, ξέρεις, το περιβάλλοντα χώρο, ίσως να γίνουμε έτσι περισσότερο αρεστοί, να αποκτήσουμε φίλους και όλο αυτό μπορεί να βγαίνει πολύ loud έξω και για να καλύψουμε την ευαισθησία που έχουμε μέσα μας. Νιώθω ότι είστε και οι δύο κάπως έτσι. Βλέπω κάποια κομμάτια του εαυτού μου σε εσάς, του παλιού μου εαυτού. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει η μαζική αποδοχή, η αποδοχή όμως των ανθρώπων που εκτιμώ και αγαπώ με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Και χαίρομαι που μέσα σε αυτό το παιχνίδι μας ξεδίπλωσες αυτό το κρυφό σου κομμάτι, γιατί δεν είσαι απλώς ο Λευτέρης που κάνει μονίμως πλάκα και αστεία. Είσαι ένας ευαίσθητος Λευτέρης και χάρηκα που σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και μας δόθηκε να σε γνωρίσουμε. Αυτά, είπα πάρα πολλά. Κλείνω.